Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανοπέας Ατράπου, είναι Σάββατο 17 Ιουνίου του 2023. Έχουν περάσει ήδη το μισό του Ιουνίου, πάει να τελειώσει και η έκτη πίστα της χρονιάς και τα πράγματα πάνε δυστυχώς και χειρότερα. Αθηνικά πένθη χωρίς έθνος, έθνος χωρίς πένθος και άλλα πολλά. Αλλά σήμερα θα αφήσουμε στην άκρη όλα αυτά. Έχει πέσει βαριά η πληροφορία ότι μάλλον η κοπέλα στην ΚΟ πρέπει να έχει δολοφονηθεί. Το κλίμα δεν είναι τόσο καλό. Τα καταφέραν οι επικυρίαρχοι και στείλανε κάπου αλλού το βλέμμα μας, την προσοχή μας και όλα αυτά σχετικά με τις εκλογές. Εκλογές έχουμε την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς 8-9 μέρες, πόσο είναι σήμερα, 8 στις 25 του μηνός έχουμε εκλογές. Μια εβδομάδα που θα ξεκινήσει με ομιλίες, πάλι παίρνουν τηλέφωνα, ελάτε, δείτε, κάντε ράντε και αυτά κτλ. Τέλος πάντων, να μην τα πολύ λέμε. Εμείς συνεχίσουμε την παράδοση και μάλιστα επειδή είδα ότι σας άρεσε πάρα πολύ και αυτός ο χώρος, ας το πούμε έτσι, στο σπίτι μου είναι, δηλαδή από το ένα σημείο στο άλλο, σχετικά με αυτές τις εκπομπές. Σχόλια καμιά φορά μοιάζουν ανούσια ενώ είναι σημαντικά, είναι σημαντικά ενώ είναι ανούσια, ωραίες κουρτίνες, ωραία τώρα κτλ. Λάτε λίγο να κάνουμε αυτές τις εκπομπές που τις λατρέψαμε και αυτές τις εκπομπές που θέλουμε. Και αυτές τις εκπομπές που μας αξίζουν και αυτές τις εκπομπές οι οποίες τις αγκαλιάσετε με πάρα πολύ γάρμπο, ας το πούμε έτσι, χαρά κτλ. Λίγο πιο ψηλό, λίγο πιο κοντό το τραπέζι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τους ερπετόμορφους. Θα μάθουμε σήμερα πάρα πολλά πράγματα. Θα μάθουμε τι είναι οι ερπετόμορφοι, τι είναι τα ερπετοειδή, τι είναι οι ανουνάκοι. Τι είναι η γκρίζη, πώς συνδέεται το Roswell με τη θεωρία των ερπετόμορφων και των ερπετοειδών. Θα πάρουμε κομμάτι από τη συνέντευξη με τη... Εδώ θα γελάσουμε λίγο, Λακέρτα, Λασέρτα, Λακέρδα, ό,τι θέλετε τα λοιπά, από το Ιον Μάγκο. Θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά βασική προϋπόθεση σε όλα αυτά. Ό,τι σας είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή σχετικά με τη μάχη στο... στη βάση Ντούλτσε, που ασχολήθηκε με τους γκρέι, τους γκρίζους, οι οποίοι γκρίζοι θα αναφερθούν σήμερα εδώ πέρα μέσα, γιατί είναι και αυτοί ερπετοειδοί και ερπετόμορφα. Ανοίξτε το μυαλό σας, open your mind, όπως έλεγαν και οι Ουσούρα, νομίζω το 1990, κάτι τέτοιο κτλ. Ένα τραγούδι. Ανοίξτε λίγο το τρίτο μάτι, δείτε λίγο τα πράγματα αλλιώς και θα δείτε πώς κουμπώνουν όλα. Με χαρά είδα ότι στην προηγούμενη εκπομπή με την Ντούλτσε είδατε τα X-Files και αυτά, προδίδετε την ηλικία σας κάποιοι. Πάντως και οι νέοι που τα βρίσκουν αυτά είναι κλάσεις ανώτερα τα X-Files από κάτι σειρές του Netflix που είναι βλακίες. Βέβαια υπάρχουν εντυπωσιακές σειρές μέσα στο Netflix που υπάρχει μια, ας το πούμε έτσι, ελευθερία. Αλλά σήμερα καθίστε, κρατήστε σημειώσεις, δεν ξέρω τελικά, ξαναδείτε πάλι την εκπομπή και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, θα το ξεκινήσω λίγο ανάποδα, ας το πούμε έτσι, πιο διαφορετικά, γιατί ξέρετε κάτι, με αυτές τις θεωρίες, οι οποίες σαφώς είναι και θεωρίες συνωμοσίας, έχουν μπλέξει πάρα πολύ και είναι και η χαρά των το κάθε λογής δημοσιογραφίσκων, που παλαιότερα για να γίνεις δημοσιογράφος έπρεπε να γράφεις τις νεκρολογίες, τις κηδείες και τις λαϊκές και τα εφημερεύοντα φαρμακεία, και τώρα αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε παίρνει ένα στυλό και λέει ότι είναι δημοσιογράφος και αυτούς τους βλέπετε στα δύσκολα, τραβάνε πίσω και λένε εγώ δεν ξέρω, δημοσιογράφος είμαι. Αυτά. Όπου μας πιάνουν εμάς που ασχολούμαστε αυτά και νομίζουν ότι κάτι λένε, ας πούμε, τα λοιπά, και ότι τους παίρνουμε στα σοβαρά. Εν την απουσία μου επιτρέπω και να με δίνουν, οπότε έτσι ξεκινάω και αυτή την εκπομπή και θα σας ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Το 1945, στην έρημο της Αιγύπτου και συγκεκριμένα εκεί που είναι η Ερυθρά θάλασσα, βρίσκονται κάποια σπάνια γνωστικά κείμενα. Αυτά τα βρίσκει ο Jean Dorsey. Και είναι γνωστά ως τα χειρόγραφα Nag Hammadi. Αυτά εγείρουνε, θεωρείται ότι είναι γνωστικά κείμενα, έτσι λοιπόν. Αυτά εγείρουνε μια ολόκληρη παραφιλολογία
περί άλλων πραγμάτων σχετικά με τη χριστιανική ορθόδοξη παράδοση. Κάποιοι λένε ότι είναι και κόπτες, ότι δεν αναγνωρίζουν την θεϊκή φύση του θεανθρώπου. Και κάποιοι άλλοι λένε ότι κάτι μας κρύψανε με τη μετάφραση των 72 στην Καινή Διαθήκη και αυτά είναι τα πραγματικά τα κείμενα και αυτά πρέπει να πιστεύουμε. Υπάρχει ελληνική έκδοση από τις εκδόσεις Έσοπτρων για τα κείμενα της Ερυθράς Θαλάσσης, τα οποία λένε πάρα πολλά πράγματα. Πάνω εκεί βασίστηκε και το Holy Blood and Holy Grail, το Άγιο Αίμα και το Άγιο Δισκοπότηρο της γνωστής τριάδας των ερευνητών, και μετά πάνω σε αυτό το κείμενο πάτησε ο Dan Brown και έγραψε τον κώδικα Da Vinci και περί της συνέχισης της ζωής μετά τη Σταύρωση του Χριστού, ότι είχε ως γυναίκα τη Μαρία Μαγδαληνή και ότι γεννάται η Δαγοβέρτιο δυναστεία, η οποία ήταν καθαρή απόγονη του Χριστού, όπου εκμεταλλεύονται αυτό που λέμε ανθρώπινη φύση του θεανθρώπου, ότι λειτουργήσε σαν άνθρωπος και γονιμοποίησε, ας πούμε, συνέχισε το είδος του. Εν πάση περιπτώσει, μια θεωρία η οποία είναι αιρετική βάσει της αρχής της χριστιανικής ορθόδοξης παράδοσης, αλλά εμείς δεν θα ασχοληθούμε τόσο πολύ σε αυτό, αλλά θα ασχοληθούμε λίγο με κάποιες έννοιες τις οποίες ίσως και τις ακούτε πρώτη φορά. Το φοβερό της υπόθεσης είναι ότι δύο χρόνια αργότερα, το 1947, ό,τι υπόθηκε και ό,τι γράφτηκε στα χειρόγραφα του Χαμαντή επιβεβαιώθηκε από το περιστατικό του Ρόσουελ, όπου στο περιστατικό του Ρόσουελ αυτοί που πέφτουν σύμφωνα με την παράδοση είναι γκρέι, είναι γκρίζοι. Θα δείτε πώς πηγαίνει αυτή η εκπομπή, πώς κουμπώνουμε με την προηγούμενη και θα κουμπώσουμε την επόμενη, την οποία θα την δείτε το άλλο Σάββατο, γιατί εμείς εκλογές ασκούμε τα δικαιώματά μας την Κυριακή, το Σάββατο είμαστε ελεύθεροι. Λοιπόν, αυτοί που πέσανε το 1947 στο Roswell, το περιστατικό του Roswell, είναι γκρέι. Και σύμφωνα με αυτά που σας έχω πει, κατήθηκαν στην Area 51, κάτω, άλλοι σε φορμόλες, άλλοι ήταν ζωντανοί, κάποιοι μεταφέρθηκαν στη βάση Ντούλτσε. Η θεωρία, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα για τη μάχη Ντούλτσε και το πώς γέμισε αυτή η βάση, ότι ήρθαν κάποιοι να τους αναζητήσουν αυτούς που πέσανε στο Roswell και ήρθαν σε συμφωνία με την κυβέρνηση και αυτά κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι υπάρχει στα κείμενα της Ερυθράς Θαλάσσης, το οποίο αυτό είναι μια άλλη εκπομπή τελείως, ταιριάζει και επιβεβαιώνεται με αυτό το περιστατικό. Το υλικό το κειμένο του Χαμαντή είναι γραμμένο στα κοπτικά. Κοπτικά είναι μια γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται από τους Αιθίωπες, τους Σουδανούς και τους Αιγύπτιους. Συνήθως είναι κείμενα μέσα αρχαία ελληνικά τα οποία τα μεταφράσανε, αλλά έχει και εμπειρίες μοιημένων οραματιστών. Δείτε λίγο και την εκπομπή που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στην πέμπτη διάσταση για τα παιδιά Indigo, Rainbow και Crystal, τα οποία σας είπα και πέρα μέσα ότι κάποιοι γνωστικοί, ψυχικοί όπως αλλιώς τους λένε, έχουν οράματα και εμπειρίες και μου στέλνετε αρκετά email που είπατε ότι έχω και εγώ, δεν είμαι αυτής της ηλικίας, αλλά έχω και εγώ αυτά. Και συμπεριλαμβάνουν και πάρα πολλές αφηγήσεις αυτών των γνωστικών, οι οποίοι αναφέρονται σε συναντήσεις με ανόργανα όντα, σας θυμίζει τίποτα αυτό, η έρπουσα σκιά, ανόργανο όν, τα οποία ονομάζονται άρχοντες, άρχονς. Σύμφωνα με τη γνωστική διδασκαλία, οι οντότητες αυτές προέκυψαν στο αρχικό στάδιο του σχηματισμού του ηλιακού συστήματος, πολύ πριν σχηματιστεί η Γη. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, είναι και η πηγή της θεοσοφίας. Οι άρχοντες ζουν και κατοικούν στο ηλιακό σύστημα, στο διάστημα, όπως λέγεται, του εξωγήινου βασιλείου. Χωρίς όμως αυτό να τους εμποδίζει να εισβάλλουν στη Γη. Εδώ θα σας πω ότι υπάρχει ένας πολύ γνωστός επιστήμονας, ο Ζακ Βαλέ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι εξωγήινοι και cyborgs πιθανότατα ανήκουν στο τοπικό δικό μας σύστημα
Και μάλιστα έχει βγάλει ένα βιβλίο που λέγεται Αγγελιοφόρο της Απάτης, που λέει ότι το άνοιγμα του UFO δεν είναι παρά σύστημα πνευματικού ελέγχου, ένα φαινόμενο που συμπεριφέρεται σαν μια διαδικασία προετοιμασίας για κάτι. Θα σας πω πολύ απλά ότι ακόμα και τα αγρογραφήματα είναι σημάδια επίσκεψης των Grey στον πλανήτη μας. Και θέλω να πω και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή, σύντομα, θα σας κάνω μία εκπομπή για το πρώτο και μοναδικό αγρογράφημα στην Ελλάδα. Διότι το άτομο το οποίο το αποκάλυψε αυτό, το ανακάλυψε, είχε έρθει στα γραφεία του Τρίτου Ματιού και έγινε τότε μία συνάντηση, στην οποία ήταν ο Παύλος Αμπουδούρης, ο Στάμος Σωστήνης, εγώ και ο άνθρωπος αυτός, και γράφτηκε ένα άρθρο στο περιοδικό Τρίτο Μάτι ως του Hellenic Nexus περί του πρώτου αγρογραφήματος στην Ελλάδα, η οποία είναι μια επίσκεψη των Grey στην Ελλάδα. Πότε άλλοτε έχουμε επίσκεψη των Grey στην Ελλάδα? Στο περιστατικό της Αταλάντης, όπου έχουμε τα ανθρωπίδια τα οποία ήρθαν σε επαφή με την οικογένεια τη γνωστή που έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, τώρα, οι γνωστικοί έγραψαν, οι γνωστικοί είναι άνθρωποι, έτσι, ότι οι άρχοντες μπορούν να επηρεάσουν το μυαλό μας με τεχνικές, με υποσυνείδητες τεχνικές. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα των παιδιών Indigo, Rainbow και Crystal? Ότι έχουν αναπτυγμένο το σύστημα της τηλεπάθειας, της τηλεμετακίνησης και της υποσυνείδητης επικοινωνίας. Κύρια τακτική τους είναι να προκαλούν τα λεγόμενα ψυχικά σφάλματα. Να στέλνουν δηλαδή πνευματικούς ιούς, να αμαυρώνουν το Matrix ή αλλιώς να θολώνουν την πορεία στα ακασικά αρχεία. Ξέρω, αυτή τη στιγμή είναι το 15ο λεπτό της εκπομπής και έχετε πάθει ένα σοκ. Έχουν ανοίξει 30 έννοιες μαζί και λέγατε είναι ανεξάρτητο το ένα με το άλλο. Λοιπόν, αυτή η θεωρία των ερπετόμορφων τα κουμπώνει όλα. Οι άρχοντες είναι αρπακτικά. Σε αντίθεση με ένα ευρύ φάσμα μη ανθρώπινων όντων, που και αυτό είναι μια εκπομπή που έρχεται, που επίσης είναι γνωστά στους γνωστικούς. Δύο τύποι προσδιορίζονται με αρκετή σαφήνεια. Το πρώτο είναι το νεογνώ ή ο εμβριακός τύπος. Και το άλλο είναι ο δρακονιανός, και δεν έχει καμία σχέση με τον δράκο, είναι από τον αστερισμό του δράκου, ή ο ερπετοειδής τύπος. Αυτό είναι γνωστό ως Grey, οι μεν και reptilians ή reptilians, ερπετοειδοί ή άλλοι. Τώρα, επειδή σας είπα περί του μοναδικού αγρογραφήματος στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι οι Grey κοιτάνε όλο τον άλλο πλανήτη, αλλά απότερο σκοπός είναι και οι ερπετόμορφοι και οι άρχοντες, είναι να είναι εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτόν τον τόπο που λέγονται Έλληνες. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξέρουμε τι θέλουν οι άρχοντες από μας. Αυτό που μας λένε στα κείμενα του Χαμαντή οι γνωστικοί είναι ότι τρέφονται με το φόβο μας. Και προσπαθούν να μας θολώσουν το φωτεινό δώρο της Θείας Νοημοσύνης. Είναι προφανές ότι όσοι άνθρωποι, οι λαοί και οι γεννητείς, έχουν στοιχεία φωτός, είναι ο νούμερο ένας εχθρός των αρχόντων. Τώρα, επειδή εδώ μπλέκει πάρα πολύ ακόμα και αυτό με τον Προμηθέα, με το Alien και οτιδήποτε άλλο, θα ξέρετε ότι ο Προμηθέας, δεν είναι τυχαίο ότι το προμηθεύω, σημαίνει φέρνω κάτι, ο Προμηθέας έφερε επιπλέον φως μέσα μας. Υπήρξε μια νοηματική ανάταση, την οποία και καλυμμένα προσπαθούν να την περάσουν μέσα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Μπορείτε να πάτε στο συνδρομητικό να ακούσετε αυτή την εκπομπή. Μην ξεχνάτε ότι Ελλά, Ελλάς δηλαδή, παίζει να είναι και ο λαός του φωτός. Γιατί το φως σε κάποια αρχαία διάλεκτο είναι λαάς, όχι λα, που είναι το λατομείο ή πέτρα, τα λοιπά.
ο οποίος σε συγκεκριμένες περιόδους δέχεται, και εδώ ξεκινάνε οι θεωρίες, την φωτεινή ενέργεια ενός ηλίου που υπάρχει στο Σύριο. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εμείς βλέπουμε τις απολύξεις όλες αυτές τις μάχες των αρχόντων, οι οποίες εμείς τα ονομάζουμε άτια και εξωγήινους. Πράγματι είναι εξωγήινοι και πράγματι όμως πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας μέσα ότι πιθανόν να έχουν ενθυλακωθεί προτού καν έχει ξεκινήσει το ανθρώπινο γένος πολιτισμοί, όντα, υποχθόνια, εξού και ο πόλεμος των κόσμων, τα οποία την κατάλληλη στιγμή θα έρθουν. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχυση που έχει η ανθρωπότητα, αυτοί παρεμβαίνουν, χαλκιδεύουν την ιστορία και μας δημιουργούν οράματα για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, την οποία δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι ποτέ. Έτσι προσπαθούν να αποκλίνουν το ανθρώπινο είδος από την αλήθεια και από τη σωστή πορεία της εξέλιξης. Αυτό που είναι φοβερό είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ότι οι ερπετοειδείς και οι άρχοντες φοβούνται το φως. Γι' αυτό και δρούν κυρίως τη νύχτα. Ένα κομμάτι που έχει μπλέξει πάρα πολύ με την εξέλιξη και υπάρχει μια συνωμοσία τρομερή είναι η Ανουνάκη. Η Ανουνάκη, ξέρετε ότι έχει γυριστεί και μια ταινία και τη σταματήσαν αυτή την ταινία. Το τρέιλερ που υπάρχει από αυτή την ταινία δείχνει να βγαίνουν από το έδαφος, σαν τον πόλεμο τον κόσμο, κάποιοι προϋπάρχοντες οργανισμοί και να πηγαίνουν στα σημεία που υπάρχουν τα αγρογραφήματα ως τόποι συγκέντρωσης, μαρκαρίσματα δηλαδή, και έτσι να ετοιμάζονται να επιτεθούν στον κόσμο. Σύμφωνα με την παράδοση, και αυτά μας τα έχει μεταφέρει ο Ζεκάρια Σίτσιν, ο Ένκι έφτιαξε τον άνθρωπο ή κάποιες φυλές εδώ στον πλανήτη μέσω γενετικής. Θυμηθείτε ότι η βάση Ντούλτσε είναι βάση γενετικής. Άρα το έργο που φτιάχτηκε πριν από χιλιάδες χρόνια με τους Ανουνάκη συνεχιζόταν στη βάση Ντούλτσε που την σταμάτησε ο Ρότζερς, ο Ολλανδός και ο γιος του. Όλες οι παραστάσεις των ερπετόμορφων αγαλματιδίων, και όσοι έχετε δει την ταινία Προμηθέας θα δείτε ότι η σκηνή λέει ότι πάνε, ας πούμε, στην Ισλανδία, βλέπουν το γνωστό με το γαμσό ράμφο σαν πουλί, σαν ερπετό με τα νύχια τα λοιπά, το οποίο φοράει ένα ρολόι, έχει ένα τσαντάκι όπως ακριβώς οι αστροναύτες που πήγαν πρώτη φορά εκτός γης, και κρατάει κάτι σαν κουκουνάρι, το οποίο είναι κάτι τεχνολογικό που περιέχει το DNA που ρίχνει στα όντα που δημιουργούνται. Η υπόφυση, είναι εδώ πέρα πίσω ακριβώς, ουσιαστικά κρατάει το δέντρο της ζωής, αυτό το κουκουνάρι που έχει το DNA, και το ρίχνει μέσα στις άδειες σάρκες και δημιουργεί τους ανθρώπους. Οι Ανουνάκη είναι μυθολογικά πλάσματα της Μεσοποταμίας. Είναι γνωστοί από τους αρχαίους Σουμέριους και ο Ζεκάρια Σίτσεν έγραψε, ο 90χρονος όταν πέθανε το 2010, Ζεκάρια Σίτσεν, στο τέλος είπε ότι ό,τι έχω πει είναι αλήθεια, δεν λέω τίποτα ψέματα. Αποκρυπτογράφησε τις εκατοντάδες χιλιάδες Σουμεριανούς δίσκους ή ταμπλέτες όπως λέγονται, και βρήκε πράγματα τα οποία κανένας δεν ήθελε να τα δεχτεί. Εάν δεχτούμε αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, αλλάζει η παγκόσμια ιστορία. Και αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν την θεωρία των ερπετόμορφων. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Συνοπτικά, οι Σουμέροι δέχονται έναν 12ο πλανήτη στο σύστημά μας, ο οποίος έχει μια περίεργη ελλειπτική τροχιά και δεν είναι άλλος από τον πλανήτη Νιμπύρου, ένα πλανήτη που είναι κοντά στη Γη κάθε 3.600 χρόνια. Ποιος είμαι εγώ να αρνηθώ ότι υπάρχει ο Νιμπύρου, όταν η Ελβετία, ίσως η καλύτερη οικονομία στον κόσμο, στο δεκάφραγκό της, το προηγούμενο,
είχε τους πλανήτες και είχε και τον Ιμπύρου. Δηλαδή, η μυστική Ελβετία που δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πρόεδρος της Ελβετίας. Η μυστική Ελβετή που δεν ξέρουμε πόσο χρήμα έχει η Ελβετία. Οι Ελβετοί που κινούν τα νήματα δέχτηκαν στο χαρτονόμισμά τους που είναι το πιο ισχυρό του κόσμου. Ουδέποτε έχουν πει ότι το δολάριο θα ότι το ελβετικό φράγκο θα πέσει. Το δολάριο λένε ότι θα πέσει. Η λίρα του θα πέσει. Το ευρώ του θα πέσει. Το ελβετικό φράγκο ποτέ. Και μάλιστα έχει ανδρώσει και τη δύναμή του. Και δέχτηκαν να το απεικονίσουν πάνω. Ο πλανήτης Νιμπύρου, σύμφωνα με τους Σουμέριους, είναι ο πλανήτης των Ανουνάκη. Τους μεταφέρει πάνω. Και μάλιστα είχε μπλέξει και με τη θεωρία του τέλους του 2012, όπως έχω πει το ημερολόγιο αυτό είναι σπασμένο, το έχω δει στο μουσείο και αναμένω και τα βιβλία του φίλου μου του Φώτη, του Τούμπανου, είναι τέσσερα, ο οποίος ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα, δηλαδή είμαστε όλοι γατάκια μπροστά στη γάτα του Φώτη, ο οποίος ζει σε αυτά τα μέρη, οπότε θα σας, όταν βγουν αυτά τα βιβλία θα σας συστήσω να πάτε να τα δείτε, να τα πάρετε. Λοιπόν, λέγανε ότι με την έλευση του Νιμπύρου ή του Ουαγκουάρου, όπως λέγονταν αυτό που ήταν το μεταλλικό το, που μπήκε στο σύστημα, έφυγε και όλοι το αβαβά, υπήρχαν αντιδράσεις από την ελίτ και έτσι ξεκίνησαν να φτιάχνουν πάρα πολλά υπόγεια καταφύγια. Τελικά δεν έγινε τίποτα το 2012. Σημαντικό είναι να καταλάβουμε τι σημαίνει η λέξη Ανουνάκη. Διότι κανείς δεν ξέρει την ετυμολογία, είναι σε μια γλώσσα που έχει γραφτεί 5-6 χιλιάδες χρόνια πριν και πρέπει να σας πω ότι ακόμα και η γλώσσα αυτών των κειμένων, των γνωστικών στα έγγραφα του Χαμπαντί είναι περίεργη, δηλαδή και αυτοί που μιλάνε και κοπτικά πάλι δυσκολεύονται. Σημαίνει εκείνοι που κατέβηκαν από τον ουρανό στη γη. Και είναι ακριβώς η ιστορία που έχει σχέση με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας κατέβηκε, έδωσε το φως στους ανθρώπους και τον τιμωρήσανε. Όπως ακριβώς και στην ταινία του Σκοτ που τον τιμωρούν και το καθεξής. Η ταινία του Σκοτ είναι πολύ σημειολογική, ο Προμηθέας εννοώ, και έχουν βάλει στοιχεία μέσα. Σας το λένε φάτσα αφόρα, αλλά απλώς θα σας το λένε ότι είναι μια ψευτούμπα, ας το πούμε έτσι. Τώρα, μέχρι στιγμής μισομπερδεμένοι, μισοκαταλαβαίνουν αυτά τα λοιπά. Προφανώς έχετε αρχίσει στα σχόλια εδώ πέρα. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι, γιουβέτσι, κοκορέτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ένα από τα καλά είναι ότι ευελπιστώ να έχει και τσάτ, έτσι, δηλαδή και πρεμιέρα. Γιατί την προηγούμενη φορά, τελευταία φορά που κάναμε, μου κάνει ένα μπλοκάρισμα στο 1.20. Να το ξέρετε, αν έχει μπλοκάρει, θα το δείτε κατευθείαν. Δεν θα έχει τσάτ. Λοιπόν, μια θεωρία ξεκινάει το 1990-1991. Ο άνθρωπος που ξεκινάει αυτή τη θεωρία είναι ο David Icke. Ο David Icke είναι αθλητικογράφος σαν το Σωτηριακόπουλο, παραδείγματος χάρη, της Αγγλίας, από τους πολύ καλούς κιόλας, ίσως ο κορυφαίος. Σταματάει και αρχίζει αυτή τη θεωρία όπου αρχίζει και αναφέρει ότι ξέρεις κάτι, υπάρχουν ρεπετόμορφοι και είναι ανάμεσά μας και επιμειγνύονται και κάνουν συνουσία με ανθρώπους τα λοιπά, ό,τι ακριβώς στη βάση Ντούλτσε, και γεννιούνται άνθρωποι που είναι ερπετοειδή και ερπετόμορφοι. Τα ερπετοειδή είναι τα εξωγήινα, οι ερπετόμορφοι είναι αυτοί που έχουν προκύψει από τη συνουσία ενός ερπετοειδούς με ένα γήινο, πώς το λένε, με ένα γήινο πλάσμα, γυναίκα, και έχουν ιδιαιτερότητες και πολλές φορές μεταλλάσσεται το πρόσωπό τους ή αυτό που βλέπετε κάθετη κόρη του ματιού. Τώρα, αλλοιώνουν το ανθρώπινο το γενετικό κώδικα και αυτά που λέει ο David Icke είναι ότι η οικογένεια Rothschild είναι ερπετόμορφη, η Rockefeller είναι ερπετόμορφη, ο Henry Kissinger είναι ερπετόμορφος, ο βασιλικός οίκος των Γουίστορ είναι ερπετόμορφη, η Μπούς, ο Ομπάμα και κάποιες φορές είχε κάνει και νήξεις για τον Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, τώρα, επειδή εμπλέκονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία και κάποιες αποκαλύψεις τις οποίες έχει πει και ο Ντέιβιντ,
Γιατί τουλάχιστον εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να δω να ανδρώνεται ομιλία με την ομιλία η θεωρία του David Icke. Είναι πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε από απλές συζητήσεις σε pub που πληρώναμε κάποιο φοράκι για να έχει κάποια έσοδα ο David και έφτασε εκεί που έφτασε με τη θεωρία του, την οποία μπράβο του και συγχαρητήρια και congratulations και kudos, kudos. Θέλω να σας πω ότι ακόμα ψάχνω να βρω ένα σημείο που δεν στέκει. Για να σου το πω πολύ απλά, είμαι θετικά προσκύμενος στη θεωρία των ερπετόμορφων. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι τίποτα από ό,τι έχει υποθεί δεν μοιάζει να μην στέκει. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να υπάρχει ένα conspiracy, το οποίο αυτό θα το αποδώσω στον Πούτιν, ο οποίος έχει δηλώσει, έτσι λένε κάποιοι τελικά, ότι μπροστά του Βασίλη Σανισάβε του άλλαξε μορφή 3-4 φορές για να του επιδείξει τη δύναμή της. Το αφήνω να είναι συνωμοσιολογικό τελείως και εγώ υποστηρίζω ότι οι χιλιάδες ή μάλλον τα εκατομμύρια των εξαφανίσεων ανθρώπων σε αυτό το πλανήτη, ακόμα και αυτή η ουσία η οποία κάποιοι τη λένε με παπάκι γιατί φοβούν το αδρενοχρώμιο και αυτά, όλα αυτά, ό,τι ισχύει, πιθανόν να οφείλεται στο τι κάνουν οι ερπετοειδοί δις προς εμάς. Και έχει μεγάλη σημασία να σας πω ότι επειδή θα έχετε πει εκατοντάδες ερωτήσεις αυτή τη στιγμή, είναι επικίνδυνοι, τι μπορούν να μας κάνουν κτλ. Νομίζω ότι έχετε πάρει μια μυρωδιά, στο πούμε έτσι, από την προηγούμενη εκπομπή, ότι πώς έλεγε παλιότερα μια ταινία, τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα, οι ερπετοειδείς δεν είναι χορτοφάγοι. Το 1999 υπάρχει μια συνέντευξη την οποία την ανεβάζει στο site του terapapers.com ο Ιων Μάγκος. Είναι ίσως το πιο συγκλονιστικό κείμενο που υπάρχει για τους ερπετοειδείς. Θέλω να σας πω ότι, επειδή έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει και δεν έχει βγάλει ο David Icke, ο Ιώνας σε αυτά που λέει σε αυτή τη συνέντευξη είναι 100% πιο επικίνδυνος, με την έννοια ότι αυτά που λέει είναι, τι λες μεγάλη, ας πούμε. Κάποιοι θα πούνε του τρελού. Δεν νομίζω. Σας συστήνω, επειδή είναι τεράστια η συνέντευξη και εγώ δεν θα κάνω αναπαραγωγή. Εγώ ψάχνω αυτό το θέμα με τους ερπετοειδείς από το 1991, Οκτώβριος του 1991. Πάμε να κλείσουμε 32 χρόνια τώρα. Αλλά το παίρνω σαν τύφλο σούρτη, σαν σκαλέτα και θα σας πω κάποια σημεία από τη συνέντευξη. Μόλις τελειώσει αυτή η εκπομπή, θα γράψετε στο Google Φάκελη Λακέρτα ή Λασέρτα, η συνέντευξη ενός, και για την ακρίβεια είναι κακώς το λέμε θηλυκιά, μια ερπετοειδούς, γιατί θα δείτε ότι δεν έχουν φίλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το site είναι το terapapers.com, θα το διαβάσετε. Θέλει 15-20 λεπτά τώρα να το διαβάσετε και 15-20 χρόνια να το καταλάβετε. Όχι, δεν είστε χαζοί, να το αφομοιώσετε. Λοιπόν, επειδή είναι κομμάτια που θέλω να τα μεταφέρω ακριβώς, θα ακολουθήσω τη σκαλέτα του Ιώνα και όπου χρειάζεται να πω κάτι άλλο, χωρίς διαφωνία, δεν λέω κάτι άλλο, δεν το παίζω 105 και 100 τα λοιπά, θα λέω και τα δικά μου στοιχεία. Λοιπόν, το παρακάτω, και μάλιστα να το ξέρετε ότι δεν είναι όλη η συνέντευξη, είναι τμήματα και φανταστείτε ότι είναι τόσο τεράστιο. Λοιπόν, γράφει. Τα παρακάτω είναι τμήματα σημειώσεων συνέντευξης που πήρα από ένα μη ανθρώπινο ερπετοειδής, πλάσμα, το Δεκέμβριο του 1999. Ο David Icke λέει τη θεωρία του μεταξύ του 1990-1991 επίσημα πλέον και την ανδρώνει με διάφορα βιβλία που υπάρχουν από τις εκδόσεις εσόπρων και σας καλώ να πάτε να τα πάρετε. Λοιπόν,
Αυτό το πλάσμα, θα το αναφέρουμε πλέον πλάσμα, ήταν σε επαφή με έναν φίλο του Ιώνα με τα αρχικά εψιλον φι. Τώρα κάποιοι θα πούνε ότι είναι ο Φουράκης. Το φι, έτσι. Το αφήνω έτσι. Ο Ιώνας πάντως πρέπει να ξέρετε ότι δεν ήταν ποτέ θετικός προς τα άτια, τους εξωγήινους και τέτοια πράγματα, αλλά ξαφνικά του λέει ότι έχω έρθει σε επαφή με ένα μη ανθρώπινο πλάσμα που λέγεται, για τους όρους της εκπομπής θα το λέω, Λασέρτα. Το σωστό αυτό είναι, Λασέρτα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος το συνάντησε αυτό το πλάσμα στις 16 Δεκεμβρίου του 1999 σε μια πόλη στη Σουηδία. Και μάλιστα είχε την ανθρώπινη μορφή, αλλά από τα μάτια φαινόταν ότι δεν ήταν ανθρώπινη. Τώρα, όπως λέει ο Ιώνας, μίλησε πάνω από 3 ώρες μαζί της και συνολικά η συνέντευξη είναι 49 σελίδες μαζί με κάποια σκίτσα του σώματός της και του εξοπλισμού της και κάποιων κασετών στις οποίες έχω όλη τη συνέντευξη, όπως λέει. Λοιπόν, επίσης βεβαιώνει ότι υπήρχαν διάφορες παραψυχολογικές ικανότητες του είδους, όπως η τηλεπάθεια, η τηλεκίνηση. Θυμάστε πως σας το έχω πει και στην εκπομπή Πέμπτη Διάσταση για τα παιδιά Ίντιγκο. Και είναι σίγουρο ότι δεν ήταν τρίκ. Επειδή η θεωρία με το παιδιά του 1983, τα Ίντιγκο, έχει βγει από τον Φουράκη, παίζει πάρα πολύ η ανθρωπότητα να ψάχνει αυτούς που μπορούν να συνομιλήσουν με τους ερπετοειδείς. Και γι' αυτό περί των 98-99 παιδιών που εξαφανίστηκαν και το καθεξής. Τώρα, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες είναι απλές, κάποιες είναι πολύ πιο δύσκολες, σταχυολογώ και σας λέω. Η ερώτηση κλασική είναι ποια είσαι και τι είσαι. Είσαι εξωγήινο είδος ή η κοιτίδα σας βρίσκεται μέσα σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Η απάντηση δίνεται ως εξής. Όπως βλέπεις, δεν είμαι ανθρώπινο πλάσμα και για την πραγματικότητα δεν είμαι και καν θηλαστικό. Είμαι ένα θηλυκό ερπετοειδές πλάσμα που ανήκω σε μια πολύ 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 παλιά ερπετοειδή φυλή. Είμαστε ηθαγενείς γήινοι και ζούμε σε αυτό τον πλανήτη εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Καταλαβαίνετε γιατί δεν είναι αποδεκτή αυτή η θεωρία. Αναφορές για εμάς υπάρχουν σε όλες τις θρησκευτικές γραφές του κόσμου, όπως και η Χριστιανική Βίβλος, και πολλές από τις παλιές ανθρώπινες φυλές γνώρισαν την ύπαρξή μας και μας λάτρευαν σαν θεούς. Παραδείγματος χάρη οι Αιγύπτιοι με τους ερπετοειδείς θεούς, οι Ίνκας, ακόμα και αυτό το φίδι που υπάρχει εδώ σε όλη την πόλη του Όρε, ο Ουροβόρος Όφης, είναι ερπετοειδή. Η χριστιανική θρησκεία διαστρέβλωσε το ρόλο μας και μας αναφέρει ως καπό ερπετό στις γραφές. Δηλαδή το φίδι που έδωσε το μήλο στην Εύα και Αδάμ. Η φυλή σας, για τους ανθρώπους, είναι γενετικά κατασκευασμένη από εξωγήινους. Και εμείς ήμασταν λίγο ή πολύ παθητικοί επισκέπτες στην επιταχυμένη εξελικτική διαδικασία σας. Θα πρέπει να μάθετε ότι το είδος σας εξελίχθηκε σε μια αφύσικη τελικώς απίθανη ταχύτητα μέσα σε 2 με 3 εκατομμύρια χρόνια. Στην πραγματικότητα έπρεπε να ήταν 50 εκατομμύρια χρόνια. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως αδύνατο γιατί η εξέλιξη είναι μια πολύ αργή διαδικασία. Η δημιουργία σας ήταν τεχνητή και έγινε μέσω γενετικής μηχανικής. Είναι στην πραγματικότητα δικός μας πλανήτης και όχι δικός σας, ποτέ δεν ήταν δικός σας. Τώρα, κάποια στιγμή αυτός που παίρνει τη συνέντευξη ρωτάει, μπορείς να μου πεις το όνομά σου. Και του λέει, αυτό είναι δύσκολο, γιατί η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να προφέρει σωστά και μη σωστή προφορά το ονομάτων μας είναι πολύ προσβλητικό για κάποιους από εμάς το είδος. Η γλώσσα μας είναι πολύ διαφορετική από τη δικιά σας, αλλά το όνομά μου, θα προσπαθήσω να το πω ομαλά χρησιμοποιώντας ανθρώπινα γράμματα, είναι κάτι σαν... Συγχωρέστε με κιόλας, εγώ διαβάζω τη συνέντευξη και το είπα. Σιασιαχκαχ.
Τώρα θα πει κάποιος, λες μαλακίες και στα μόνητια, ας πούμε, τα λοιπά. Τέλος πάντων. Θα σας πω ότι έχω ακούσει γλώσσες ανά τον κόσμο που είναι πολύ πιο χειρότερες από αυτό. Φανταστείτε το τι είναι αυτό που λέμε. Εν τω μεταξύ, επειδή μιλάμε για ονόματα, θυμηθείτε το Harry Potter που μπορεί να μιλήσει με το φίδι και θεωρήστε το εξής, ότι στην θεωρία των μάγων και των σαμάνων, αυτοί που μιλάνε με τα φίδια έχουν θεϊκές ικανότητες και μαγικές ικανότητες. Λοιπόν, δεν έχουμε λέει επίθετα, αλλά ένα και μοναδικό όνομα το οποίο χωρίζεται και χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που λέγεται και δίνεται όχι σε παιδιά. Και του λέει, παρακαλώ να με φωνάζετε Λασέρτα, αυτό είναι το όνομα που γενικά χρησιμοποιώ όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους και μιλώ μαζί τους. Λασέρτα. Έτσι. Πόσο χρονών είσαι? Εδώ είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, διότι η θεωρία μας, η ανθρώπινη θεωρία λέει, έχουμε το χρόνο. Το χρόνο το φτιάξαμε εμείς. Εμείς το γνωρίσαμε. Ακούστε τι λέει ο προαιώνιος, ας το πούμε, κάτοικος αυτού του πλανήτη. Μετρούμε το χρόνο όχι όπως εσείς με αστρονομικά χρόνια και την περιστροφή της Γης γύρω τον ήλιο, αλλά επειδή ζούμε κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη, η μονάδα μέτρησης του χρόνου εξαρτάται από περιοδικούς κύκλους του μαγνητικού πεδίου της Γης και σύμφωνα με αυτό είμαι σήμερα για να υπολογίσω 57.657 κύκλους. Έφτασα στη φάση της ενηλικίωσης και της αφύπνισης 16.337 κύκλους πριν και σύμφωνα με την ανθρώπινη χρονική κλίμακα είμαι περίπου 28 χρονών, το 1999. Αυτό το πλάσμα είναι κοντά στα 58 παραπάνω. 60 χρονών σήμερα. Λοιπόν, όχι, λέω, κακώς. 99 είναι 24 και 28, 52 χρονών. Λοιπόν, ερωτάτε, ποια είναι η εργασία σου? Έχετε δουλειές όπως εμείς? Είμαι μια περίεργη μαθήτρια της κοινωνικής συμπεριφοράς του είδους σας. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ και μιλάω με εσάς. Για να δω πώς αντιδράτε, πώς άλλοι από το είδος σας αντιδρούν. Με ενδιαφέρει να δω πώς αντιδρά το είδος σας, εάν αποκαλύπτω, αν αποκαλύψω την αλήθεια. Δηλαδή, αυτό το σοκ. Είμαι σχεδόν σίγουρο ότι οποιοδήποτε θα αρνηθεί να πιστέψει τα λεγόμενά μου, αλλά ελπίζω να κάνω λάθος, γιατί πρέπει να καταλάβετε εάν θέλετε να επιζήσετε τα επόμενα χρόνια. Μέχρι στιγμής 24 χρόνια καλά ζούμε. Ρωτάει κάτι για τα UFO. Πετάνε στα αλήθεια τα άτια με πιλότους εξωγήινους ή ανήκουν στο δικό σας είδος? Θυμηθείτε ότι στη μάχη του Ντούλτσε, ερπετοειδή καλά παλέψαν μαζί με τους ανθρώπους εναντίον των Γκρέι που είναι άλλα ερπετοειδή και μορφές εξωγήινων. Απαντά η Λασέρτα. Κάποια από τα άτια που παρατηρείτε, όπως τα αποκαλείτε, ανήκουν σε εμάς. Αλλά τα περισσότερα όχι. Τα περισσότερα από τα μυστήρια υπτάμενα αντικείμενα στον ουρανό δεν είναι τεχνολογικές συσκευές, αλλά κυρίως παρερμηνίες φυσικών φαινομένων που οι επιστήμονές σας δεν κατανοούν. Όμως κάποια από τα άτια είναι πραγματικά σκάφη που ανήκουν είτε στο είδος σας, ειδικά στους στρατιωτικούς, είτε σε άλλα εξωγήινα είδη. Ή στο τέλος και σε εμάς, αλλά μια μειοψηφία των θεαμένων σκαφών ανήκει πραγματικά σε εμάς, γιατί γενικά προσέχουμε πολύ με τις κινήσεις μας στην ατμόσφαιρα και έχουμε ειδικούς τρόπους να κρύβουμε τα σκάφη μας. Τώρα. Έχουμε επίσης ένα πολύ μικρό στόλο από δισκοειδή σκάφη, αλλά τέτοια άτια ανήκουν συνήθως σε άλλο εξωγήινο είδος. Εάν πραγματικά θέλετε να προσπαθήσετε να δείτε ένα από τα σκάφη μας, θα πρέπει να κοιτάξετε στα βουνά πάνω από την Αρκτική, την Ανταρκτική και πάνω από την Κεντρική Ασία, ειδικά πάνω από τα βουνά εκεί. Δηλαδή στα Ιμαλάια. Τώρα, έχετε κάποιο ειδικό σύμβολο, ερωτάτε, ή κάτι τέτοιο που να αντιπροσωπεύει το είδος σας? Και η απάντηση που είναι πολύ σημαντική, είναι έχουμε δύο κύρια σύμβολα που αντιπροσωπεύουν το είδος μας. Το αρχαιότερο σύμβολο είναι ένα μπλε ερπετό με τέσσερα φτερά πάνω σε μαύρο φόντο. Τα χρώματα έχουν θρησκευτική σημασία για εμάς. Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιούνταν από κάποια τμήματα της κοινωνίας μας, αλλά σήμερα είναι σπάνιο. Το άλλο σύμβολο είναι ένα μυστικιστικό πλάσμα που το ονομάζεται δράκο σε σχήμα κύκλου με 7 άσπρα άστρα στο μέσον. Αυτό το σύμβολο είναι περισσότερο κοινό σήμερα. Εάν δείτε κάποιο από αυτά τα σύμβολα σε κυλιδρικό σκάφος που περιέγραψε την προηγούμενη απάντηση, ή το μέρος, αυτό το αντικείμενο ή το μέρος ανήκει σίγουρα σε εμάς. Και θα σας συμβούλευα να απομακρυνθείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Εδώ θα σας πω ότι θα ήθελα να παρατηρήσετε πάρα πολύ
το σήμα της Αλφα Ρωμαίο. Μόλις τελειώσει η εκπομπή. Θα δείτε ότι έχει ένα δράκο. Αλλά είναι κάτι που θα το δούμε σε άλλη εκπομπή. Έχουμε κάνει τόσα πολλά για τα σύμβολα. Καινούργια ερώτηση. Τα 7 άστρα στο δεύτερο σύμβολο που ανέφερες εννοούν τις Πλειάδες? Και η απάντηση είναι εντυπωσιακή. Πλειάδες, όχι. Στην πραγματικότητα τα 7 άστρα είναι πλανήτες και φεγγάρια και είναι σύμβολα για τις πρώτερες 7 απικίες μας στο ηλιακό σύστημα. Τα άστρα βρίσκονται πάνω σε μπλε φόντο και ο δράκος κύκλος σημαίνει το σχήμα της Γης. Τα 7 άστρα σημαίνουν τη Σελήνη, τον Άρη, την Αφροδίτη και 4 φεγγάρια του Δία και του Κρόνου που είχαμε απικίες κατά το παρελθόν. 2 απικίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον και εγκαταλείφθηκαν, οπότε 5 άστρα θα ήταν το σωστότερο. Αν ρωτιέται γιατί δεν του επιτρέπει να πάρει φωτογραφίες και λέει το ξέρω πως θα ήταν πολύ χρήσιμο για την αυθεντικότητα, αλλά εσείς οι άνθρωποι είστε πολύ δύσπιστοι. Γενικώς όμως και να έχεις τέτοιες φωτογραφίες, πολλοί από το είδος θα έλεγαν πως είναι μια απάτη, ότι είμαι απλά μια γυναίκα, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορώ να επιτρέψω να πάρεις φωτογραφίες ή φωτογραφίες του εξοπλισμού μου για διάφορους λόγους τους οποίους δεν θα συζητήσουμε περαιτέρω. Πρέπει να ξέρεις ότι η αυτόματη άρνηση της ύπαρξης ερπετικών ειδών και γενικά εμφυών ειδών άλλων από το δικό σας είναι μέρος του προγραμματισμού του μυαλού σας. Άρα εμείς σας προγραμματίζουμε κάποια στιγμή να μην πιστεύετε ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Άρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, εμείς που μιλάμε για εξωγήινους, καταστρέφουμε αυτόν τον προγραμματισμό που είναι το θόλο μας στο μυαλό. Όπως και εσείς, έχω κεφάλι, δύο χέρια, δύο παλάμες, δύο πόδια, δύο πατούσες. Οι αναλογίες του σώματός μου είναι σαν τις δικές σας. Αφού είμαι θηλυκό, έχω και δύο μαστούς. Και μάλιστα πρέπει να ξέρεις ότι παλιότερα, λέει, πριν από 30 εκατομμύρια χρόνια, δίναμε γάλα στα μωρά μας κατά τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας. Τα μάτια μου είναι λίγο μεγαλύτερα από τα ανθρώπινα, γι' αυτό βλέπουμε καλύτερα στο σκοτάδι και γενικά κυριαρχούνται από τις μεγάλες μαύρες κόρες που περιλαμβάνονται από μια μικρή ανοιχτοπράσινη ήριδα. Τα αρσενικά έχουν σκουροπράσινες ήριδες. Η κόρη είναι σχιστή και μπορεί να αλλάξει μέγεθος από μια μικρή μαύρη γραμμή σε ένα μεγάλο ανοιχτό αυγοειδές οβάλ. Επειδή ο αμφιφιστοειδής είναι πολύ ευαίσθητος στο φως. Έχουμε εξωτερικά στρογγυλά αυτιά, αλλά είναι μικρότερα και όχι τόσο καμπύλα σαν τα δικά σας. Και ακούμε καλύτερα γιατί είναι περισσότερο ευαίσθητα στον ήχο. Λέει κάποιες λεπτομέρειες. Τα αρσενικά, λέει, έχουν μητερά νύχια και οτιδήποτε άλλο. Και ρωτάτε μετά τι ρουχισμό φοράνε. Φοράμε καθημερινά ανθρώπινα ρούχα και μάλιστα όταν, λέει, είμαστε σε δημόσιο χώρο μαζί με πολλούς άλλους του είδους μου, φοράμε πολύ φαρδί ρουχισμό, φτιαγμένο από λεπτή ελαφρύ υλικό, το οποίο εσείς ποτέ δεν θα το καταλάβετε. Άνδρες και γυναίκες συχνά φορούν τον ίδιο ρουχισμό, αλλά τα χρώματα είναι διαφορετικά για τα δύο φύλλα. Εκεί πιάνεται ο Ιώνας και ρωτάει το εξής. Είπες, λέει, προηγουμένως, άλλη κοντινή στο όνομά μας. Εννοείς την οικογένειά σας? Και εδώ λέει κάτι πολύ σκληρό. Ότι, όπως είπα και πρωτήτερα, έχουμε ένα πολύ δύσκολο και μοναδικό όνομα. Μέρος της προφοράς του ονόματος είναι απολύτως μοναδικό και δεν υπάρχει άλλο πλάσμα με το ίδιο όνομα, αλλά μέρος του ονόματός μας. Αυτό δεν δηλώνει την οικογένεια, αλλά δηλώνει πού ανήκεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα μέλη της ομάδας έχουν γενετική συγγένεια με εσένα, γιατί οι ομάδες είναι γενετικά πολύ μεγάλες και είναι 40 έως 70 από το καθένα από εμάς. Άρα είναι νομάδες οι οποίες μεταφέρονται και έχουν κάποιες όχι απόλυτα γενετικές σχέσεις. Ερώτηση φοβερή. Έχετε ουρά όπως τα κανονικά ρεπετά? Και η γυναίκα το απαντάει. Βλέπεις καμιά ουρά? Όχι, δεν έχουμε φανεί ουρά. Εάν κοιτάξει το σκελετό μας, υπάρχει μόνο ένα μικρό στρογγυλό κόκαλο στο τέλος της σπονδυλικής στήλης μας πίσω από τη λεκάνη. Αυτό είναι ένα άχρηστο στοιχείο της ουράς των προγόνων μας, αλλά δεν είναι εμφανές εξωτερικά. Τα έμβρια μας έχουν ουρές στους πρώτους μήνες, αλλά αυτές οι ουρές εξαφανίζονται προτού γεννηθούν. Η ουρά έχει νόημα για ένα πρωτόγονο είδος, για να βαδίσει και να σταθεί στα δύο του πόδια. Οπότε δεν χρειαζόμαστε καμία ουρά για να σταθούμε στα δύο πόδια. Εδώ, όσοι έχετε το λεγόμενο σπόνδυλο, το 33ο που λένε τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι είστε ερπετοειδείς, έτσι. Μην αρχίσετε και ρωτάτε τον μπαμπά σας και τη μαμά σας στα 80 του τι έκανες με τη σαύρα.
Λοιπόν, τώρα τα μικρά μας δεν είναι τόσο μεγάλα όσο τα δικά σας. Είναι περίπου 40 εκατοστά και φτάνουμε στο κανονικό μέγεθος από 1,60 έως 1,80. Δεν θα δεις 2,5 μέτρα, ας πούμε, ερπετοειδή και τίποτα άλλο. Τι γίνεται με τη θερμοκρασία του σώματός σας? Δεν είμαστε θηλαστικά και σαν ερπετά η θερμοκρασία του σώματός μας εξαρτάται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Έτσι μπορούμε να αντέξουμε 30 με 33 βαθμούς και μπορούμε να αντέξουμε και 8-9 βαθμούς τη μεταφορά, δηλαδή από 30 βαθμούς σε 9 βαθμούς. Ενεργοποιούνται γρήγορα και έχουμε τις άμυνες. Εσείς άνθρωποι απολαμβάνετε το να είστε στον ήλιο, αλλά για εμάς η μεγαλύτερη απόλαυση που μπορεί να φανταστείς είναι να κολυμπούμε σε θερμά νερά ή άλλα υγρά για να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του σώματος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, 41 το λεπτό της εκπομπής. Το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα. Θα τη διαβάσω όλοι και ο καθής ας βγάλει το συμπεράσμα του. Τι τρώτε? Γενικά διάφορα πράγματα όπως και εσείς. Σάρκα, φρούτα, λαχανικά, είδη, ειδικά είδη από μύκητες, από υπόγειες φάρμες και άλλα πράγματα. Μπορούμε επίσης να φάμε και να χωνέψουμε διάφορες ουσίες που είναι δηλητηριώδεις για εσάς. Η κύρια διαφορά μεταξύ μας είναι ότι πρέπει να τρώμε σάρκα γιατί το σώμα μας χρειάζεται τις πρωτεΐνες. Δεν μπορούμε να ζήσουμε εντελώς χορτοφάγη όπως το είδος σας γιατί η πέψη θα σταμάταγε και θα πεθαίναμε μέσα σε μερικές εβδομάδες ή μήνες χωρίς σάρκα. Πολλοί από εμάς τρώνε ομή σάρκα ή άλλα πράγματα που είναι αειδιαστικά για εσάς. Προσωπικά προτιμώ μαγειρεμένη σάρκα και φρούτα της επιφάνειας όπως μήλα και πορτοκάλια. Συνεχίζει. Μπορείτε να μας πείτε κάτι για τη φυσική ιστορία και την εξέλιξη του είδους σας? Ο λόγος για την καταστροφή που έγινε πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια με τους δεινόσαυρους ήταν επειδή έπρεπε να γίνει ένα μεγάλο παγκόσμιο κατακλυσμό και εξέλιξη. Ο λόγος για αυτή την καταστροφή δεν ήταν μια φυσική καταστροφή, αλλά ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο αντίπαλες εξωγήινες ομάδες που έλαβε χώρα κυρίως σε τροχιά και την ανώτερη ατμόσφαιρα του πλανήτη. Και αυτός είναι ένας ψυχρός πόλεμος που ανάμεσα στις εξωγήινες ομάδες μένεται εδώ και τα τελευταία 73 χρόνια. Οι αντίπαλοι σε αυτόν τον παλαιό πόλεμο βρίσκονται εδώ και ακόμα έχουμε πόλεμο. Η μία φυλή είναι ερπετοειδή όπως το είδος σας, ανθρωποειδή όπως το είδος σας, και η άλλη είναι ερπετοειδή. Το προηγμένο ερπετικό είδος δεν ήρθε από αυτό το σύμπαν, αλλά ή βρίσκεται σε αυτόν τον πλανήτη εδώ και καιρό και είναι μέρος του γενετικού προγραμματισμού του είδους σας. Θα έλεγα ότι είστε σχεδόν τόσο μακριά από το να καταλάβετε το σύμπαν όσο ήσασταν και πριν από 500 χρόνια. Γενικώς, αυτά που έχετε στο μυαλό σας περί της εξέλιξης του σύμπαντος είναι μια φούσκα στο αφρό του ολοσύμπαντος. Και παρακάμπτει τις ερωτήσεις που τις κάνει σχετικά με την τροφή. Όπως καταλάβατε, η σάρκα σημαίνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, έχει αρκετές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη που έγινε όλα αυτά τα χρόνια και φτάνουμε κάποια στιγμή πρώτα απ' όλα λέει αναφέρει σε μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδος όπως την αποκάλεσε με ένα τεχνητό κατακλυσμό. Και μπορείς να μου πεις, λέει, κάποια περισσότερα πράγματα σχετικά με τους ανθρώπους. Κατανοώ ότι πρέπει να σου ακούγεται απολύτως απίστευτο, επειδή είστε ένα νέο και γενετικά κατασκευασμένο είδος. Το προγραμματισμένο σας μυαλό είναι προφανώς σε αδυναμία να χειριστεί τέτοιες μεγάλες χρονικές περιόδους που αναφέρω. Ο χρόνος εξέλιξής μας μπορεί να σου φαίνεται απίστευτα μεγάλος, αλλά στην πραγματικότητα αυτός είναι ο αυθεντικός τρόπος της φύσης. Και αναρωτιούνται κάποια στιγμή, οι συμμετέχοντες στη συνέντευξη, τι έγινε σχετικά με αυτά τα δύο εξωγήινα είδη τα οποία αναφέραμε προηγουμένως με τη Μεγάλη Μάχη και αναφέρει ότι πιθανόν είναι ακόμα ανάμεσά μας και γι' αυτό γίνονται αυτές οι διάφορες εμφανίσεις και οι διάφοροι πόλεμοι που εμείς δεν τους έχουμε πάρει χαμπάρι. Τώρα, η θεωρία της κούφιας γης, μπλέκει και αυτό μέσα, έρχεται στην επιφάνεια και ρώτησε ένα εξής. Μίλησες μερικές φορές για υπόγειες πόλεις και τεχνητό ηλιακό φως. Αυτά που έχουν βρει και στη βάση εντούλτσα κτλ. Εννοείς κάτι σαν την κούφια γη? Και απαντάει, όχι. Η γη δεν είναι πραγματικά εντελώς κούφια.
και δεν υπάρχει δεύτερος ήλιος μέσα της, αυτή η ιστορία είναι μη δυνατή για το δεύτερο ήλιο. Ξέρετε πόσο πολύ μάζα πρέπει να έχει ένας ήλιος για να παράγει ενέργεια και φως. Όταν μιλάω για τα υπόγεια μας, μιλάω για μεγάλα συστήματα σπηλαίων. Οι σπηλιές που αποκαλύψατε στην επιφάνεια είναι απειροελάχιστες σε σύγκριση με τις πραγματικές σπηλιές και τεράστιες κοιλότητες βαθύτερες στη γη σε βάθος 2, 8 και 10 χιλιάδων μέτρων, συνδεδεμένες με πολλές κρυφές σύρακες στην επιφάνεια, με την επιφάνεια ή κοντά στην επιφάνεια σπηλιές. Και ζούμε σε μεγάλες και αναπτυγμένες πόλεις και αποικίες μέσα σε τέτοιες σπηλιές. Θυμηθείτε ότι η Κίνα έχει ξεκινήσει ένα ψάξιμο στις 10.000 μέτρα, λέει, να δει τάχα τον πυρήνα. Ο πυρήνας θέλει ακόμα χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλά τάχα. Λοιπόν, το ερώτημα. Πώς μπορούμε και πού μπορούμε να βρούμε τέτοιες επιφανειακές προσβάσεις για τον κόσμο σας? Και του απαντάει, πραγματικά πιστεύεις ότι θα σου πω? Εάν θες να βρεις μια τέτοια τοποθεσία, θα πρέπει να την ψάξεις μόνος. Αλλά σε συμβουλεύω να μην το κάνεις. Άρα δείχνει ότι όταν προσπαθούμε να τους πλησιάσουμε είναι εχθρικοί. Τώρα, σταχυολογώ κάποια κομμάτια, η συνέντευξη έχει πάρα πολλά. Αναρωτιέται αν μπορεί με τις ιδιότητες που έχει σαν ερπετοειδή να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Και του λέει ναι, αλλά απαγορεύεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται σε προηγούμενες εποχές. Άρα, ερπετοειδή σκοτώνουν ανθρώπους. Η ερώτηση άλλη, γιατί πάρα πολλοί λένε ότι τα βίντεο με τους ερπετόμορφους, τι γίνεται με τις φωτογραφίες, πώς εμφανίζεται τις φωτογραφίες? Αυτή είναι, λέει, μια ανώτη ερώτηση. Εμφανίζομαι σαν ένα ερπετοειδή πλάσμα, γιατί δεν μπορώ να έχω καμία επιρροή στη φωτογραφία ή την κάμερα παρά μόνο στο μυαλό του φωτογράφου. Αν αυτός ή αυτή εμφανίσει το φιλμ και το δείξουν στους άλλους, θα πρέπει να με δουν στην κανονική του μορφή. Αυτός είναι ο λόγος που είναι απογορευμένο για το είδος μου να κινηματογραφηθεί ή να φωτογραφηθεί και πρέπει να αποφεύγουμε κάθε κάμερα στην επιφάνεια. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και μας έχουν κινηματογραφήσει μερικές φορές στο παρελθόν χωρίς τη γνώση μας, ειδικά από μερικές από τις κυβερνήσεις και τις μυστικές υπηρεσίες. Άρα, κάποιες εμφανίσεις είναι στην τύχη. Τώρα, ψάχνω να βρω τις συγκεκριμένες. Πίσω στη δικιά σας και στη δικιά μας ιστορία, ανέφερε στην φυλή των Ηλοχήμ που δημιούργησαν την ανθρώπινη φυλή μας. Από πού ήρθαν, πώς έμοιαζαν, τι ακριβώς συνέβη όταν έφτασαν? Είναι ο Θεός μας? Οι Ηλοχήμ δηλαδή, ήρθαν από το σύμπαν, από το ηλιακό σύστημα που εσείς αποκαλείτε Αλντεμπαράν στους χάρτες σας. Ήταν ένα πολύ ψηλό ανθρωποειδές είδος με συνήθως ξανθά μαλλιά και ένα πολύ άσπρο δέρμα. Απέφευγαν τον ήλιο γιατί έβλεπε το δέρμα και τα μάτια τους. Αυτό ήταν κάτι απολύτως απίστευτο για ένα είδος που αγαπάει τον ήλιο, σαν εμάς. Φάνηκαν να είναι ευφυείς και ειρηνικοί στην αρχή και αρχίσαμε μια φιλική επικοινωνία μαζί τους, αλλά αργότερα έδειξαν τις πραγματικές τους προσθέσεις και σχέδια. Ήθελαν να εξελίξουν τους πιθήκους σε μια νέα φυλή και εμείς ήμασταν ένας παράγοντας διαταραχής για το νέο ζωολογικό τους πλανήτη. Στην αρχή συνέλαβαν περί τους 10 ή 20.000 από τους πιθηκοειδείς προγόνους. Έφυγαν από τον πλανήτη για κάποιες εκατοντάδες χρόνια. Όταν επέστρεψαν, έφεραν πίσω τους τους τόσο περισσότερους ανθρώπινους προγόνους σας. Είναι οι Ανουνάκοι που φύτευσαν σε αυτόν τον πλανήτη το ανθρώπινο γένος. Τότε έφυγαν από τη γη ξανά για κάποιες εκατοντάδες χρόνια και οι Ελοχοί είχαν διδάξει το μυαλό τους να ενισχύσει τον εγκέφαλό τους και τη σωματική τους δομή και τώρα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και τη φωτιά. Επέστρεψαν μετά από 23.000 χρόνια. Μάλλον τα τελευταία 23.000 χρόνια 7 φορές και επιτάχυναν 7 φορές την εξελιχτική ταχύτητα ορισμένων από το είδος σας. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είστε ο πρώτος ανθρώπινος πολιτισμός πάνω στον πλανήτη και ότι έγιναν εξελίξεις. Γι' αυτό και το Κρομανιόν, Νεάτερνταλ, Homo sapiens και οτιδήποτε άλλο. Η αλήθεια είναι ότι ο σύγχρονος ανθρώπινος πολιτισμός δεν είναι ο πρώτος στον πλανήτη σας, αλλά ήδη ο 7ος. Αναφέρεται σε κάποιους πολέμους. Και ρωτάτε κάποια στιγμή πόσα εξωγήινα είδη είναι ενεργά στη γη την παρούσα στιγμή. Από όσα ξέρουμε, λέει, 14. 11 από το σύμπαν, 2 από μια άλλη φυσαλίδα και ένα από πολύ διαφορετικό επίπεδο. Μην με ρωτήσετε ονόματα γιατί σχεδόν όλα δεν προφέρονται από εσάς. 8 δεν μπορούμε και εμείς να τα προφέρουμε. Αντάλλαξαν τη τεχνολογία του χαλκού και άλλα σημαντικά πράγματα και πρόδωσαν το είδος σας, οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, δώσαν τη τεχνολογία του χαλκού στους εξωγήινους. Και άλλα σημαντικά πράγματα πήρανε και τους δώσανε επαφή με τις κυβερνήσεις.
που προκύπτει και η βάση ντούλτσα και οτιδήποτε άλλο. Τι θέλουν οι εχθρικές φυλές? Διάφορες πρώτες ύλες μαζί με το χαλκό για την τεχνολογία τους, το νερό σας ή καλύτερα το υδρογόνο, και κάποια από αυτά προσπαθούν να δημιουργήσουν περισσότερες συμβατές διασταυρώσεις μεταξύ αυτών και εσάς με τη χρήση τεχνητών γονιμοποιήσεων και τεχνητών μήτρων. Και αναφέρεται στις απαγωγές και λέει γι' αυτό το λόγο γίνονται και οι απαγωγές. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε ενάντια στην επιρροή του μυαλού μας, ρωτάει ο Ιων και λέει: Δεν γνωρίζω, αφιβάλλω αν μπορείτε, επειδή το μυαλό σας είναι σαν ανοιχτό βιβλίο για να το διαβάσει και να το γράψει σχεδόν κάθε είδος που γνωρίζω. Στην πραγματικότητα, είμαστε ένας πραγματικός μηχανισμός προστασίας, αλλά αυτό που είναι σημαντικό πάρα πολύ και είναι μια οδηγία: μην κλείνετε τα μάτια σας και μην κάθεστε ξαπλώνετε για να ξεκουραστείτε. Εάν μείνετε ξύπνοι κατά πρώτα λεπτά της επίθεσης, το πούμε έτσι, πιθανόν να σας πάρουν τον έλεγχο του εγκεφάλου. Καταλαβαίνω ότι είναι κάποιες έννοιες τις οποίες τι λες ακριβώς, αλλά σας λέω τι λέει η συνέντευξη, έτσι. Υπάρχει κάτι, και κάπου εδώ τελειώνει και η συνέντευξη, που λέει θα ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ εμάς και της φυλής σας. Και ρωτάτε στο τέλος και λέει τι θα συμβεί όταν ξεκινήσει ο πόλεμος. Και λέει, ας μου επιτραπεί να πω πως δεν είμαστε απολύτως σίγουροι αν θα υπάρχει πραγματικά ένας τέτοιος θερμός πόλεμος στα επόμενα χρόνια. Δεν επιθυμώ να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό. Κάπου εδώ τελειώνει ό,τι έχει βγει. Υπάρχει μια δεύτερη συνέντευξη, ίσως είναι προϊόν για άλλη εκπομπή, όπου υπάρχουν κάποια σταχυλογημένα πράγματα, τα οποία αυτά τα σταχυλογημένα πράγματα σας τα είπα, και υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια προφανώς από την επεξεργασία των λεγόμενων ενός επετοειδούς. Κάποιοι θα πούνε ο Ιώνας τρελός και εσύ που τα διαβάζεις ακόμη πιο τρελός και το μυαλό σου πιο θολό και τα λοιπά. Έλα όμως που υπάρχουν τα εκατομμύρια των απαγωγών, έλα που ό,τι έγινε στη βάση Ντούλτσε επιβεβαιώνει και τη θεωρία των ερπετόμορφων. Έλα που έχουμε αποκαλύψει τώρα αυτή τη στιγμή από κάποιους ανθρωπολόγους ότι έχουμε εξελιχτική και από ερπετά μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Έλα που τα ψάρια, μάλλον δεν ξέρουμε αν τα ψάρια γεννήσαν τα ερπετά ή τα ερπετά τα ψάρια. Και γενικώς είναι κάτι το οποίο είμαστε σε ένα πλανήτη ο οποίος είναι αποδεκτό ότι έχουν γίνει κάποιοι κατακλεσμοί που κάποιοι λένε ότι είναι reset αυτού του πλανήτη. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους λες εξωγήινους, ερπετοειδείς. Μάλιστα, επειδή είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό και έχουν ρωτηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, και ο συγχωρεμένος ο Σωκράτης ο Κατερινίδης και ο Μάκης ο Ποδότας και άλλοι που έχουν ασχοληθεί με τους εξωγήινους, και λένε ότι και κάποιοι ζουν ανάμεσά μας, αυτό το they live. Εγώ οφείλω να πω ότι ο David έχει πει ότι έχει έρθει και σε επαφή με κάποιους από αυτούς και κάποιες φορές και με επιθετικό, ας το πούμε έτσι, πρόθεση να τον εξαφανίσουν, να μην μιλήσει. Δεν ξέρω πραγματικά αν έχετε προβληματιστεί. Πάντως είναι μία σύνδεση πραγμάτων τα οποία κοιτάω απέναντι, έχω άλλη μία βιβλιοθήκη, κοιτάω κάποια βιβλία που έχω στην δεξιά πλευρά. Και λέω, κοίταξε να δεις αυτά τα βιβλία που τα έχω βάλει, ξέρω, εξωγήινη, το ένα, το άλλο, τα λοιπά. Τελικά κουμπώνουν όλα αυτά μαζί, και όπως είδατε, τόσο πολλά πράγματα μαζί, στη θεωρία των ερπετοειδών. Ερπετόμορφοι, ερπετοειδείς, Ανουνάκη, κούφια γήινη, Μπύρου, Ρόσγουελ, εξωγήινη, Βάση Ντούλτσε, Χαμαντί, θρησκείες σε αυτόν τον πλανήτη, εξέλιξη και όλα αυτά. Ούτε μία ώρα. Αν νομίζετε ότι η ιστορία του πλανήτη μπορεί να υποθεί σε μία ώρα, νομίζω ότι συμφωνείτε ότι δεν γίνεται. Θα προσπαθήσω και θα προτιμήσω να βάλω μία άνω τελεία. Όχι γιατί θέλω να, αφήσω, να κάνω suspense, έχω συμμετάσχει και σε εκπομπές που στο τέλος κατέληγε σε ένα μεγάλο τσακωμό. Γι' αυτό και προτιμώ να κάνω μία αφήγηση εγώ και να βλέπω τα σχόλια του κόσμου για να καταλαβαίνω αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν.
Αλλά γιατί, και το έχω παρατηρήσει πολλές φορές, μιλώντας για τη θεωρία των ερπετόμορφων και των ερπετοειδών, ίσως κάποια κομμάτια του μη ελεγχόμενου από μένα μυαλού μου, γιατί τόσα χρόνια έχω καταφέρει να φέρω στο δικό μου έλεγχο το μυαλό και να μην δέχομαι τα τσιπάκια εντός εισαγωγικών που μας έχουν βάλει οι ερπετοειδείς, ίσως αντιδρά. Δεν είναι όλα για όλους. Γι' αυτό και προτίμησα να το κάνω Σάββατο βράδυ, που ενώ είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, έχει κακοκαιρία στην Ελλάδα. Σας αφήνω με τον προβληματισμό που έχω και εγώ αυτή τη στιγμή, που τα έχω πει για εκατοστή φορά και τα λοιπά, και θα περιμένετε κάποια στιγμή να κάνουμε και την επόμενη συνέχεια για τα ερπετοειδή και τους ερπετόμορφους. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή τύχη, ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.